κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα νέα του Αντένα στις 8.30. Αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Terrence Creek σε απευθεία σύνδεση με τον Μέγαρο Μαξίμου. Μιλάει για την ειρήνη στα Βαλκάνια και όλα τα επίκαιρα θέματα. Σε ζωντανή διπλή δορυφορική σύνδεση με το Βελιγράδι και τη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας Βερυμπασάκης και η Αλεξάνδρα Σπυριδάκη μεταδίδουν τι σχεδιάζουν οι Αμερικανοί για τη Σερβία. Μιλόσεβιτς και Γιοβάνοβιτς μιλούν στον Αντένα. Κρίστοφε και Μέιτζορ δίνουν προθεσμία 48 ώρων στους Σέρβους της Βοσνίας. Τι είπε ο Κωνσταντίνου στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Νικόλας Βαφιάδης, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρίσκεται στο αρχηγείο των Σέρβων της Βοσνίας, στο Πάλε, περιγράφει τη μάχη που δίνει ο Κάρατζης για να πείσει όσους αντιδρούν. Πώς πάει η Μαρία Δαμανάκη και τι λένε οι γιατροί. Ο αρχικόργιος Μαυρίκης ομολογεί αποκλειστικά μπροστά στην κάμερα του Αντένα. Τι είπε στον εισαγγελέα και νέες έρευνες στον ΟΤΕ. Δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη. Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο πιλότος του Μιράζ που έπεσε στην Τάναδρα. Η σύγκρουση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τι λέει τώρα ο Μπάγεβιτς για το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στα νέα του Αντένα στις 8.30 με τη Λιάνα Κανέλη και το Θοδωρή Δρακάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, στα νέα του Αντένα στις 8.30. Αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον Terrence Creek σε απευθεία σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Μιλάει ο Πρωθυπουργός για την ειρήνη στα Βαλκάνια και όλα τα επίκαιρα θέματα. Σε ζωντανή διπλή δορυφορική σύνδεση με το Βελιγράδι και τη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας Μπελιβασάκης και η Αλεξάνδρα Σπυριδάκη μεταδίδουν τι σχεδιάζουν οι Αμερικανοί για τη Σερβία. Μιλόσεβιτς και Γιοβάνοβιτς μιλούν στον Αντένα. Μια περίεργη ιστορία κατασκοπίας συνελήφθη Ελληνοαμερικανός στη Νέα Υόρκη. Κρίστοφερ και Μέιτζορ δίνουν προθεσμία 48 ώρων στους Σέρβους της Βοσνίας. Τι είπε ο Παπακοσταντίνου στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Νικόλας Βαφιάδης, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρίσκεται στο αρχηγείο των Σέρβων της Βοσνίας, στο Πάλε, περιγράφει τη μάχη που δίνει τώρα ο Κάρατζης για να πείσει όσους αντιδρούν. Θα μάθουμε πώς πάει η Μαρία Δαμανάκη και τι λένε οι γιατροί. Ο αρχικοργιός Μαυρίκης ομολογεί αποκλειστικός μπροστά στην κάμερα του Αντένα. Τι είπε στον εισαγγελέα. Και νέες έρευνες έχουμε στον ΟΤΕ μαζί με δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη. Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο πιλότος του Μιράζ που έπεσε στην Τανάγρα. Η σύγκρουση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τι λέει τώρα ο Μπάγεβης για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στα νέα του Αντένα στις 8.30.